εθνομουσικολογικής έρευνας του ελληνικού τραγουδιού. Να γίνει δηλαδή μια σύγκριση των τραγουδιών όπως αυτά υπήρχαν στις παλαιότερες ηχογραφήσεις του Τσιάνη με τις νεότερες που είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα από τον Μπουκάλα και Λίνο. Στο πρώτο μέρος, οι στόχοι και τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας. Οι νέες ηχογραφήσεις που έγιναν όχι μόνο δεν ήταν άσκοπες, απέναντίας έφεραν νέο μουσικό υλικό, ηχογραφήσεις με ομαδικό τρόπο εκτέλεσης. Ο Κυριάκος ο Παύλος. Όταν το 2005 ηχογραφήσαμε, τραγουδούσε, έπινε και κάπνισε. Μας έβγαλε πολλά και θα συνέχισε ακόμα. Λοιπόν, τα τραγούδια είναι αφιερωμένα στην Ήπειρο.
Είναι ένα ιστορικό τραγούδι του Μετσί. Αναφέρεται στο χαμό 5 Βαλτατσιωτών. Και έμεινε γιατί όλοι αυτοί που αναφέρονται είναι από το Βαλτέτσι. Τώρα θα δουν ένα άλλο βαλτατσιωτικό τραγούδι που έχει σχέση με τη φύση και τα βουνά. Όταν ήμουν παιδί, τα καλοκαίρια κατά τις σκοταδιές με ξυπνούσαν ήχοι μελωδικοί που έρχονταν από το ανοιχτό παράθυρο. Ήχοι νοσταλγίας, ήμουν χειροδικός, που προέρχονταν από τα μαγαζιά του χωριού, όπου οι τσουπάνιες έλεγαν τα βραστά τραγούδια τους. Δεν έχω άλλη πιο ζωντανή παιδική ανάμνηση από το χωριό μου, το Βαλτέτσι. Το χωριό του Βαλτέτσι ερευόταν πριν πολύ χρόνο.
Τους μη.